Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον Εύρο, καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά, ειδικά στον Γιάννη για τη γιορτή σου. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Να πάμε κατευθείαν στο καυτό θέμα, γιατί απασχολεί όλη την κοινωνία εδώ της Ορεστιάδας. Από ό,τι γνωρίζω, μας ακούγατε και νωρίτερα, ακούσατε ότι το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, αν όχι η πλειοψηφία, έχει ταχθεί κατά αυτής της επέκτασης του ΚΙΤ φυλακίου. Εγώ θα προσθέσω έτσι την ιδιαιτερότητα στο ότι η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος που προέρχεστε, αλλά και των αστυνομικών της αστυνομικής διεύθυνσης Ορεστιάδας, έχουν ταχθεί και αυτοί ανοιχτά κατά αυτής της επέκτασης. Εντάξει. Να είμαστε καταρχήν ξεκάθαροι με τον κόσμο τι σχεδιάζουμε να κάνουμε. Γιατί αυτό που έχω παρατηρήσει πολλές φορές στη συζήτηση που γίνεται για το μεταναστευτικό, κυκλοφορεί πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση. Νομίζω είναι σημαντικό να καταλάβουμε καταρχήν τι θέλουμε να κάνουμε. Και μετά, αφού καταλάβουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ευχαρίστω να το σχολιάσουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν αλλάζει η μεταναστευτική πολιτική στον Εύρο. Δηλαδή, αυτό που εδώ και χρόνια λέμε, ότι δεν θα υπάρχει παραμονή προσφύγων και μεταναστών στον Εύρο, εξακολουθεί να ισχύει. Όπως επίσης εξακολουθεί να ισχύει ότι δεν δημιουργείται νέα δομή. Και έχω διαβάσει διάφορα άρθρα τους τελευταίους μήνες που περιγράφουν κάποια παλιά στρατόπεδα, κάτι παλιά εργοστάσια, και φημολογείται ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης θέλει να κάνει σε διάφορα σημεία δομές. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Δεν δημιουργείται νέα δομή. Μιλάμε για μια αναβάθμιση της υφιστάμενης δομής στο φυλάκιο. Και αν δείτε τα περισσότερα ψηφίσματα, όλοι είναι σύμφωνοι ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό δεν έχω δει ακόμα και στα ψηφίσματα, τα αρνητικά που λέτε, κάποιον που να διαφωνεί σε αυτό. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι δεν μιλάμε για μια νέα πολιτική και δεν μιλάμε για παραμονή μεταναστών στον Εύρο. Αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα θα ισχύει και αύριο. Και συνεχίζουμε πολύ αποφασιστικά την ασφάλεια των συνόρων. Η μέση ροή του 2020 ήταν 456 άτομα το μήνα, ενώ τον προηγούμενο χρόνο ήταν 1188. Η μέση ροή της τετραετίας είναι 811, όπως ξέρετε. Άρα περίπου τα 400 με 500 άτομα είναι η μέση ροή. Και στόχος είναι να έχουμε λιγότερους από αυτούς στο φυλάκιο. Ο στόχος, και αυτό νομίζω είναι η μεγάλη παρεξήγηση, και έχω την ευκαιρία τις προηγούμενες μέρες να επικοινωνήσω με πάρα πολύ κόσμο στον Εύρο, θεσμικούς, για να τους εξηγήσω τι γίνεται. Κανείς δεν έχει στόχο να έχει 1500 άτομα στο φυλάκιο. Θα ήταν λάθος. Και επίσης δεν θα εκπλήρωνε το λόγο που θέλουμε να κάνουμε την αναβάθμιση. Η αναβάθμιση δεν γίνεται για να έχουμε περισσότερο κόσμο. Είναι για να έχουμε, σε περίπτωση οποιασδήποτε μελλοντικής κρίσης, επαρκή δυναμικότητα για τις πρώτες μέρες. Υπουργέ, θα σας διακόψω, αλλά βλέπουμε τόσο καιρό ότι έχουν θωρακιστεί τα σύνορα, ότι δεν υπάρχει ζήτημα να ξαναγίνει αυτό που είδαμε εδώ στην περιοχή μας το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, και από την άλλη θέλετε να έχετε μια ετοιμότητα για τέτοια φαινόμενα. Ναι, να σας πω κάτι. Μπορεί η μέση ροή του 2020 να ήταν 456 άτομα. Τον Οκτώβριο ήταν 1030. Είχαμε ένα μήνα τον Οκτώβριο του 2020 που μπήκαν 1000 άτομα. Εκείνο το διάστημα τι κάναμε? Τους κρατούσε η αστυνομία σε ακατάλληλα αστυνομικά τμήματα, για τα οποία πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης εκφράστηκε πολύ αρνητικά στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις του Εύρου. Ή τους πήγαινε στο φυλάκιο, το οποίο δεν έχει καν βιολογικό καθαρισμό, ούτε τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να έχει για να προστατεύσει τον Εύρο. Και μετά από λίγες μέρες η αστυνομία τους δίνει χαρτιά να φύγουν, φεύγουν μόνοι τους, περνάνε μέσα από τα χωριά, δημιουργούν προβλήματα, περπατάνε την Εγνατία οδό και καταλήγουν μόνοι τους στην πλατεία στη Θεσσαλονίκη. Και επί ΣΥΡΙΖΑ το είχαμε δει πολύ πιο έντονα αυτό. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε οι όποιες λίγες ροές μπαίνουν, και το Δεκέμβριο ήταν πράγματι πολύ χαμηλές, να πηγαίνουν στο ένα κέντρο και όχι στα αστυνομικά τμήματα, να μην είναι διάσπαρτοι σε όλο τον Εύρο που δημιουργεί θέματα ασφαλείας, να μπαίνουν σε μια κλειστή δομή η οποία θα έχει διπλή περίφραξη ΝΑΤΟ, θα έχει κάμερες ασφαλείας, συστήματα ασφαλείας, συνοριοφύλακες, 35 άτομα επιπλέον προσωπικό που θα προσλάβουμε μόνιμους από το Δήμο Ορεστιάδας, ώστε να καταγραφούν αφενός, να ελεγχθούν ότι δεν είναι ύποπτοι για τρομοκρατία και δεν βρίσκονται στις λίστες της Europol, να περάσουν τα δαχτυλικά τους στο σύστημα Eurodac που πρέπει να γίνει, να ελεγχθούν ότι δεν έχουν κορονοϊό, να περάσουν λίγες μέρες και να γίνουν τα τεστ, και μετά αυτοί οι άνθρωποι να μην φύγουν μόνοι τους από τον Εύρο, και να μπουν στη λεωφορεία της Ελλάς ή της δικά μας και να μεταφερθούν μετά από λίγες μέρες στις υφιστάμενες δομές που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν, σας θυμίζω, στη χώρα μας, πέρα των συνόρων,
έχουμε 32 δομές φιλοξενίας. Άρα ο στόχος δεν είναι να έχουμε 1500 άτομα στον Εύρο, όπως λανθασμένα διαδίδεται, και λογικό είναι να τρομάξει τον κόσμο. Να σας πω και εγώ, αν άκουγα θα έχω 1500 άτομα να μένουν στο φυλάκιο, και εγώ θα ανησυχούσα. Άρα δεν κατακρίνω κανέναν για αυτές τις ανακοινώσεις που έχουν κάνει. Επιτρέψτε, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι αυτός ο σχεδιασμός. Υπουργέ, αυτό είναι κατανοητό τώρα έτσι όπως το λέτε, αλλά κανείς εδώ στην περιοχή δεν έχει φέρει αντίρρηση στο να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης των ωφελουμένων. Η αντίρρηση μεγάλη είναι στο γεγονός ότι επεκτείνεται. Παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου. Ναι. Παρακαλώ. Μια ερώτηση δικιά μου. Αν ομιγέννητο σήμερα μπουν 400 άτομα γιατί έγινε ένα ατύχημα σε ένα σημείο του Εύρου, σήμερα το βράδυ πού θα τους πάτε αυτούς τους 400 ανθρώπους, στο Δημαρχείο Ρεστιάδας? Έχει τύχει σχολείο. Να φιλοξενηθούν και 700 στο φυλάκιο και να κάνουν και εξεγέρσεις και να παραμείνουν εξάμηνο και πάει λέγοντας. Δηλαδή αυτό το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού στην Ελλάδα δυστυχώς μας έχει... Ναι, είναι λάθος σαν φράση όμως, γιατί ξεχνάτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 32 δομές στην Υπηρετική Ελλάδα, οι οποίες αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υποδοχής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 20.000 κενά κρεβάτια σε όλη την Ελλάδα. Δεν μιλάμε για μια μεταναστευτική κρίση προηγούμενης πενταετίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε μια χώρα η οποία έχει μειώσει τις ροές της κατά 90% το 2020, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δίμηνο που ήταν δύσκολο, συνολικά η μείωση είναι 80%. Αλλά ξέρετε τι παρατηρούμε το 2020? Ότι ενώ η μείωση στα νησιά είναι πάρα πολύ μεγάλη, στο 87%, στον Εύρο είναι μικρότερη. Έχουμε ακόμα πίεση στον Εύρο. Και ένας λόγος που έχουμε πίεση στον Εύρο είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε τα μέτρα ασφαλείας που χρειαζόμαστε και στη δεύτερη γραμμή. Δηλαδή το γεγονός ότι ο λαθροδιακινητής ξέρει ότι όποιος περάσει από τον Εύρο θα είναι χωρίς έλεγχο στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυτός θα περάσει από νησιά θα ελεγχθεί, οδηγεί και τους λαθροδιακινητές να πιέζουν τον Εύρο δυσανάλογα σε σχέση με τα νησιά. Εμείς αυτό το μεταφράζουμε... Ασφαλείας, το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, ότι αυτός που μπαίνει στον Εύρο πρέπει να ελέγχεται. Αυτός που δυστυχώς πέρασε τα σύνορα, γιατί η πολιτική της κυβέρνησης νομίζω είναι ξεκάθαρη ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε η πύλη εισόδου της Ευρώπης για τα κυκλώματα λαθροδιακινητών, και το έχουμε δείξει με τον πιο εμφαντικό τρόπο μέσα στο 2020, ο στόχος μας είναι αυτός που μπαίνει να ελέγχεται για κορονοϊό και για το ποιόν του και να μεταφέρεται μετά από λίγες μέρες στην Υπηρετική Ελλάδα με δικά μας λεωφορεία, αφού έχουν γίνει οι έλεγχοι. Και όχι να είναι στα αστυνομικά τμήματα, που ξέρετε ότι κρατείται κόσμος στα αστυνομικά τμήματα σήμερα, το ξέρουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι, και οι ίδιοι έχουν πολλαπλά πει ότι είναι απαράδεκτες και ακατάλληλες οι συνθήκες και τα μέτρα ασφαλείας. Αυτό πάμε να θεραπεύσουμε. Δεν πάμε να φέρουμε κόσμο στον Εύρο. Άκουσα και το εξής ακραίο, λέει θα φέρουν κόσμο στον Εύρο από τα νησιά. Έχουν ακουστεί και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εντάξει, αυτό και δημιουργούν ανησυχία στους ακρίτες. Κύριε Υπουργέ, πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση στη Διάβγεια? Δηλαδή είναι μια τελεσμένη απόφαση, τουλάχιστον έτσι την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δεν έχουν προηγηθεί συζητήσεις, επεξηγήσεις, η τοπική κοινωνία το γνώριζαν οι βουλευτές του κόμματός σας, οι κυβερνητικοί βουλευτές, η τοπική αυτοδιοίκηση γνώριζε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί είχαμε τις διαβεβαιώσεις και του κυρίου Πέτσα πέρυσι από την Αλεξανδρούπολη, αλλά και πολλές φορές από την κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία δομή στη Θράκη. Και τώρα βλέπουμε για μια επέκταση, τώρα εσείς θέλετε να το πείτε επέκταση της υπάρχουσας, δημιουργία νέας, δεν ξέρω, αλλά αυτό που προβληματίζει κατά τη γνώμη μου τους κατοίκους εδώ της περιοχής είναι ότι αμφισβητούν το γεγονός ότι θα εγγυηθεί η παραμονή των κρατουμένων στις 24 ημέρες. Δεν υπάρχει λόγος να μην εφαρμοστεί αυτό. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20.000 κρεβάτια, τα οποία θεωρητικά καλύπτουν αρκετά χρόνια ανάγκες στην Υπηρετική Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το φυλάκιο έχει 630 κρεβάτια. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε είναι περίπου 200. Αυτή τη στιγμή στο φυλάκιο υπάρχουν 430 κενά κρεβάτια. Δεν νομίζω ότι έχουμε δείξει τους τελευταίους μήνες ότι δεν εφαρμόζουμε μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Δηλαδή, αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν ένα χρόνο, εκεί που ήμασταν στην κρίση των αφίξεων, θα καταλάβαινα να υπάρχει κάποια δυσπιστία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε δείξει σε αυτούς τους 12 μήνες. Η δυσπιστία, Υπουργέ, είναι επειδή είχε πει η κυβέρνηση ότι δεν θα γίνει δομή και τώρα βλέπουμε ότι γίνεται. Είχαμε πει ότι δεν θα δημιουργηθεί καμία νέα δομή στη Θράκη. Αυτό ισχύει απολύτως. Και δεν δημιουργούμε δομή που θα παραμένει κόσμος. Άρα η πολιτική, και νομίζω με αυτό ξεκινήσαμε και τη σημερινή συνέντευξη, δεν άλλαξε και ούτε αλλάζει. Αυτό που ζητάμε και πρέπει να γίνει, και να σας πω κάτι, εγώ θα ανέβω στον Εύρο τις επόμενες λίγες μέρες και ευχαρίστω να την κάνουμε αυτή η συζήτηση. Επειδή, όπως σας είπα, συμφωνούμε όλοι στην αναβάθμιση.
Δηλαδή όλοι οι συνομιλητές μου στον Εύρο συμφωνούν στην αναβάθμιση. Όλοι συμφωνούν στην ανάγκη να είναι κλειστό και ελεγχόμενο το κέντρο και να μην είναι ανοιχτό. Μέχρι εκεί συμφωνούμε. Το σχολείο για 24 μέρες τι λογική ύπαρξης έχει, είναι θέμα ευρωπαϊκό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το έχω διευκρινίσει. Όταν λέμε σχολείο, εννοούμε ένα χώρο που μπορούν τα παιδάκια να κάθονται, ένα χώρο που πούμε δημιουργικής απασχόλησης για τις 5, 10, 15 μέρες που είναι εκεί. Μάλιστα. Γιατί προσέξτε, γιατί έχουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να τα σεβαστούμε. Ότι όταν κάποιον τον κλείνεις μέσα και είναι και οικογένειες με παιδιά που τους κρατάς μέσα, δεν μπορείς να τους έχεις στιβαγμένους σε ένα δωμάτιο 2x2. Πρέπει να τους δώσεις τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτές τις μέρες που είναι εκεί. Να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και ανθρώπινα. Ναι, κανείς δεν λέει όχι στην παιδική χαρά και σε όλα αυτά τις διεξόδους που θα μπορούσαν να δοθούν όσο φιλοξενούνται σε αυτό. Δεν το λέμε έτσι. Ναι, λέμε ότι δείχνει σχολείο, κάτι πιο μόνιμο, μια προοπτική πιο μόνιμη η ύπαρξη ενός σχολείου ή κάποιον. Να σας πω κάτι και θέλω να το τονίσω αυτό. Ο λόγος που θέλουμε τα κρεβάτια, τα επιπλέον, είναι σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος. Αν είναι γεμάτα, επειδή εμείς αποτύχαμε και έχουμε περισσότερο κόσμο εκεί, δεν θα εκπληρώνει το φυλάκιο το στόχο που έχει. Να καλύψει την έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή πρέπει τουλάχιστον από τα 1500 κρεβάτια πάνω από 1000 να είναι ανα πάσα στιγμή άδεια. Γιατί σας είπα ότι ο στόχος του φυλακίου δεν είναι να τους φιλοξενούμε. Για να τους φιλοξενούμε υπάρχει δομή στην Καβάλα, υπάρχουν δύο δομές στις Σέρες, υπάρχει δομή στα Γιάννα, υπάρχει δομή στο Βαγιοχώρι, υπάρχουν δομά στην Πλουτρά Πολωνίας, υπάρχει δομή στη Ριτσόνα, υπάρχουν δύο δομές στη Μαλακάσα, υπάρχει δομή στις Θερμοπύλες, υπάρχουν δομές στο Σιστό, υπάρχει δομή στο Σκαραμαγκά, υπάρχουν 25.000 κρεβάτια σε διαμερίσματα, 5.000 διαμερίσματα που έχουμε με το πρόγραμμα Εστία. Άρα δεν είναι ο στόχος ή το πρόβλημα οι 100 ή 200 ή 500 που θα μείνουν. Το θέμα είναι αυτοί που μπαίνουν στον Εύρο να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι στα χωριά, να μην κάνουν ζημιές, να μην κινδυνεύει ο κόσμος που μου λένε γέροντες στα χωριά, φοβόμαστε το βράδυ αυτοί που κυκλοφορούν. Ο στόχος λοιπόν είναι η αστυνομία, όποιον συλλαμβάνει, να τον πηγαίνει αμέσως στο φυλάκιο, να ξεκινάει η διαδικασία ταυτοποίησης ελέγχου και ιατρικού ελέγχου, να ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία μέσα σε λίγες μέρες και μετά με πούλμαν δικά μας κλειστά της αστυνομίας να μεταφέρεται στις δομές που σας είπα. Και αν ποτέ τα επόμενα 2, 3, 5, 10 χρόνια ξαναέχουμε μια κρίση και συμβεί μια μέρα να μπουν 400, να μην ανησυχεί η αστυνομία και ο στρατός τι θα τους κάνει αυτούς τους ανθρώπους, ξέροντας ότι υπάρχουν κενοί χώροι σε μια δομή με διπλή περίφραξη. Γιατί λένε κάποιοι, αν συμβεί κάτι στον Εύρο, μα επειδή μπορεί κάποτε να συμβεί κάτι στον Εύρο, δεν πρέπει να υπάρχει κανείς μόνιμα μετανάστες στον Εύρο. Συμφωνώ απόλυτα με την ακριτική πολιτική. Αλλά όσοι βρίσκονται για εκείνες τις μέρες εκεί, δεν μπορεί να είναι ελεύθεροι. Δεν μπορεί να κυκλοφορούν, δεν μπορεί να είναι σε διασπαρμένοι στα αστυνομικά κλίματα. Κύριε Υπουργέ, αυτό το έκτακτο γεγονός, την πιθανότητα του εκτάκτου γεγονότος που επικαλείστε έτσι 3-4 φορές στο λόγο σας όση ώρα μιλάμε. Την ώρα που το περιμένουμε, δηλαδή την ώρα που έχουμε θωρακίσει σε τέτοιο βαθμό τον Εύρο, ούτως ώστε θερμικές κάμερες, αυτοκίνητα, drones, προσωπικό, φράχτης, δηλαδή είναι τόσα τα πράγματα που έχετε κάνει στην περιοχή προκειμένου να θωρακιστεί και ακόμα αμφισβητούμε την πιθανότητα ότι, ότι θα περάσουν, ξέρω εγώ, ή μάλλον δεν είμαστε σίγουροι για το αν θα περάσουν κάποια στιγμή ή αν θα σπάσουν κάπου αυτό το φράγμα με ένα έκτακτο γεγονός όπως λέτε. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι φτιάχνουμε κάτι για το μήπως και το εάν που είναι πολύ ασαφές. Ναι, το μήπως και το εάν. Συμφωνώ μαζί σας, είναι πολύ σωστή η ερμηνεία σας, αλλά νομίζω θα ήταν πολύ πιο ανεύθυνο, αν ποτέ συμβεί κάτι, να λένε όλοι μα καλά η πολιτεία δεν σκέφτηκε ότι μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε ένα πρόβλημα όταν 400 άτομα πάνε και μπουν σε ένα χωριό και η αστυνομία δεν ξέρει τι να κάνει. Ξέρετε, και αυτό θα ήταν ανεύθυνο. Θα ήταν πολύ περισσότερο ανεύθυνο από μια ευνομούμενη πολιτεία να μην έχει σχέδια εκτάκτου ανάγκης. Και αντιλαμβάνεστε ότι και ο στρατός και η αστυνομία για όλα τα γεγονότα στον Εύρο έχει σχέδια εκτάκτου ανάγκης. Όταν λοιπόν έχεις το γεγονός, σας είπα ένα παράδειγμα, τον Οκτώβριο που μας πέρασε, εκείνο τον ένα μήνα μπήκαν 1030. Εκείνο τον ένα μήνα η αστυνομία και με την καραντίνα και με τα προβλήματα δημόσιας υγείας που υπήρχαν, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο να διαχειριστούμε. Και αυτοί οι 1030 αντιλαμβάνεστε ότι έχουν φύγει από τον Εύρο. Θα είχαν φύγει έτσι κι αλλιώς, ή με τη νέα δομή, ή χωρίς με την αναβαθμισμένη δομή ή όχι. Αλλά μέχρι να φύγουν υπήρχε μεγάλο ζήτημα.
Και η αστυνομία έχει φτάσει στα όρια της. Υπουργέ, μιλώντας για ενδεχόμενες κρίσεις, μπορεί να συμβεί μια αντίστοιχη κρίση και εντός του ΚΙΤ. Τα έχουμε δει εμείς εδώ πέρα πολλές φορές, τα γνωρίζετε κι εσείς και στη Μόρια κτλ. Σε περίπτωση ενός τέτοιου φαινομένου, μια δομή με 1500 άτομα είναι κάτι που προβληματίζει τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Καταρχήν γύρω να επανέλθω ότι δεν θα έχει 1500 άτομα. Θέλω να, δηλαδή σας το λέω κάθε ένα λεπτό μέχρι να το εμπεδώσουμε. Πολύ ωραία. Ο στόχος μας δεν είναι να έχει 1500 άτομα, γιατί αν έχει 1500 άτομα δεν εκπληρώνει την ανάγκη να είναι διαθέσιμη για μια κρίση. Άρα θα έχει 400. Στα 400 άτομα με διπλή περίφραξη και με τις νοριοφύλακες που έχουμε και τα μέτρα ασφαλείας, δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα ασφαλείας. Θα υπάρχει αλλά δηλαδή διαχείριση μικρή. Μόρια, επειδή αναφερθήκατε στη Μόρια, θέλω να σας πω ότι η Μόρια το 80% των διαμένοντων έμενε εκτός δομής. Έμενε σε καταλήψεις στα χωράφια. Γιατί? Γιατί η Μόρια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ζωές. Η Μόρια ήταν κατασκευασμένη σε 45 στρέμματα και τελικά όταν έγινε ο εμπρισμός το Σεπτέμβριο είχε φτάσει να είναι 200. Άρα η αστυνομία δεν είχε καν πρόσβαση στα σημεία γιατί ήταν εκτός περίφραξης. Γιατί σχεδιάστηκε λάθος. Και τώρα στη Λέσβο ετοιμάζεται μια δομή η οποία θα έχει 5.000 άτομα χωρητικότητα, ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ το φαινόμενο να έχουμε μετανάστες εκτός περιφράξεων. Και στην προσωρινή δομή που υπάρχει στο Μαυροβούνι, η οποία δεν έχει προβλήματα ασφαλείας, γιατί είναι όλοι μέσα από την περίφραξη, σήμερα έχουμε 7.400 άτομα σε 320 στρέμματα, με 2.500 κενά κρεβάτια, αλλά πλέον έχουμε μια δομή απόλυτα προστατευμένη, η οποία δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα σαν από αυτά που περιγράφεται, με 7.500. Άρα θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η δομή στο φυλάκιο ουδέποτε θα έχει 1.500 άτομα, ουδέποτε θα έχει 1.000 άτομα. Θα είναι όμως εκεί. Και εγώ θέτω το ερώτημα και θα το θέσω και όταν έρθω στον Εύρο. Ποια είναι η εναλλακτική? Η εναλλακτική δηλαδή, αν συμβεί ένα γεγονός, είναι να πάμε σε ένα σχολείο και να τους πάμε. Να τους πάμε στο Δημαρχείο, να τους πάμε πού? Θα μου πείτε να τους πάρουμε από τον Εύρο. Θα τους πάρουμε από τον Εύρο. Για να τους πάρεις από τον Εύρο, θέλει ένα διάστημα. Τι κάνουμε σε εκείνο το μέσο διάστημα? Μου δίνεται όμως μια καλή πάσα με αυτό που είπατε τώρα. Συγγνώμη για το ποδοσφαιρικό ρόλο, αλλά. Παρακαλώ. Δίνεται μια αφορμή να γίνει μια ερώτηση του τύπου. Μου έχουν πει πολύ προσωπικά σε μένα ως άτομο, φίλοι μου από νησιά, την εξής φράση. Και σε εμάς έτσι ξεκίνησε. Ναι, αυτή την εγγύηση θέλουν οι κάτοικοι της Οροστιάδας, ότι και να αλλάξει η κυβέρνηση, αυτή η κατάσταση και αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα παραμείνει. Όταν πιθανόν δεν θα υπάρχει κάποιος μηταράκης ακόμα και στην ίδια κυβέρνηση. Εσείς τώρα δεσμεύεστε. Πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό για το μετά? Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει, να σας το πω πρακτικά. Δεν εξυπηρετεί κανένα κεντρικό σχεδιασμό το να μένει κόσμο στο φυλάκιο. Δεν μας διευκολύνει σε κάτι σε κεντρικό σχεδιασμό. Αντίθετα, οι υπηρεσίες ασύλου στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν στην Αθήνα, τα μεγαλύτερα γραφεία, είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστούμε αυτούς τους αιτούντες άσυλο σε μεγαλύτερες δομές. Δεν έχουμε λόγο να είμαστε στο φυλάκιο. Αυτό που έχουμε λόγο είναι να έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τον Εύρο από ένα έκτακτο γεγονός. Και αν το μεγάλο άγχος και το μεγάλο πρόβλημα όλων είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε θεωρητική χωρητικότητα των 1.500, ας μας πούνε και όλοι ποια είναι η δικιά τους εναλλακτική πρόταση σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Ή είναι καλύτερα ο Εύρος να είναι απροστάτευτος σε ένα μελλοντικό γεγονός με όλους τους κινδύνους ασφάλειας που να υπάρχει. Μπορεί να φανταστείτε 500 ανθρώπους να τρέχουν ελεύθεροι σε όλο τον νομό σε περίπτωση που έχουν μπει και έχουμε ένα έκτακτο γεγονός και το κράτος, το οργανωμένο κράτος, να μην έχει πού να τους πάει. Πάντως αυτοί που έρχονται. Πολιτική ασφαλεία. Αυτοί που έρχονται έχουν την τάση, από ό,τι λένε και οι αστυνομικοί, να πηγαίνουν μόνοι τους και να παραδίδονται οι περισσότεροι. Δηλαδή δεν είδαμε φαινόμενα. Ακόμα και στις μεγάλες ροές δεν είδαμε φαινόμενα του τύπου κυκλοφορούν κατά εκατοντάδες μέσα στα χωριά, στέκονται στο δρόμο, σηκώνουν τα χέρια και περιμένουν να τους μαζέψουν. Και μετά η αστυνομία δεν έχει τις εγκαταστάσεις να τους αυτό πάρει. Είναι, αυτό είναι το άλλο ζήτημα που λέτε. Και αυτό λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για να πάνε, να ελεγχθούν και να φύγουν. Άρα αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο στους ευρύτες είναι ότι δεν αλλάζει η μεταναστευτική πολιτική. Δεν δημιουργείται νέα δομή, δεν θα έχουμε παραμονή μεταναστών. Μου λένε κάποιοι, λέει, θα κάνετε κοινότητες, θα γίνουν μόνιμη μειονότητα και θάματα που είναι απόλυτα ανακριβείς. Δεν θα μένουν εκεί.
Είναι όμως, είναι όμως το πίσω μέρος του μυαλού του καθενός, γιατί στην Ελλάδα μας έχουν μάθει και έχετε και η πολιτική μεγάλη συνεισφορά σε αυτό, να κάνουμε τη διπλή ανάγνωση του νομίσματος, να βλέπουμε και την άλλη όψη. Εντάξει, έχουμε καμιά φορά και αυτό το συνωμοσιολογικό, δεν είναι... Έχουμε, ότι το έχουμε. Το ζήσαμε και με τον κορονοϊό. Το έχουμε καμιά φορά, αλλά η πραγματικότητα εδώ πέρα είναι ότι είναι ξεκάθαρη η πολιτική της κυβέρνησης και ξεκάθαρη η ανάγκη. Η ανάγκη είναι να είναι σε ασφαλή χώρο αυτοί που παρατύπως μπήκαν στη χώρα μας, να ελεγχθούν και να φύγουν. Γι' αυτό λέγεται και κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό θέλω να εξηγήσω σε όλους, ότι δεν αλλάζει η πολιτική και αντίθετα αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα ασφάλειας και δημόσιας υγείας που σήμερα υπάρχει με ένα μόνιμο και ασφαλές τρόπο. Κύριε Μηταράκη. Αυτό στον Εύρο, όπως σας είπα, μέσα στα μέσα του μήνα, προσκεκλημένος του αντιπεριφερειάρχη του κ. Πέτροβιτς, και θα συναντηθώ και με τον Δήμαρχο και με τον πρόεδρο του φυλακίου και με τους τοπικούς παράγοντες για να εξηγήσουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι όταν καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε, είναι λογικό η ανάγκη να λυθεί ένα πρόβλημα. Άρα, θα μπορούσατε αρχικά να το είχατε προβλέψει αυτό και να είχατε ενημερώσει τον κόσμο πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να κρατήσουμε ένα αστερίσκο. Δεύτερον, κοιτάξτε, έχω... να ολοκληρώσω, κύριε Μηταράκη. Ένα ερώτημα που το παίρνουμε και από τους ακροατές μας και από την κοινωνία εδώ της περιοχής. Ήδη φαντάζομαι την απάντησή σας, αλλά πρέπει να το θέσω. Αν σε περίπτωση γίνει ένα φαινόμενο κάπου αλλού. Παράδειγμα, εγώ θα σας πω, γίνεται μια εξέγερση στη Θεσσαλονίκη και έχει το φυλάκιο άδειο, γιατί δεν είναι, σύμφωνα με αυτά που λέτε εσείς, έχει 300 άτομα, δεν έχει 1500 και δεν έχει χώρους να τους φιλοξενήσει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, μα καμία να μεταφερθούν στο φυλάκιο ή στην Κομωτινή, εγώ θα πω, στην Ξάνθη που είναι στιγμή, πιο κοντά. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υποδοχής έχει 80.000 κρεβάτια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 80.000 κρεβάτια. Νομίζετε ότι παίζει κανένα ρόλο τα 400 διαθέσιμα ή 300 στο φυλάκιο όταν έχουμε 80.000 κρεβάτια σε όλη την υποδοχική Ελλάδα? Είναι εντελώς άνευ σημασίας. Και δεν παίζει καμία ανάγκη. Έχουμε αυτή τη στιγμή 2.500 κρεβάτια στη Λέσβο. Ούτε στη Λέσβο θα πάμε κόσμο από την υποδοχική Ελλάδα. Γιατί στην κεντρική υποδοχική Ελλάδα έχουμε 32 δομές. Ακόμα και μία να κλείσει έχουμε άλλες 31. Δεν υπάρχει και εν ανάγκη σε περίπτωση κρίσεων, γιατί είχαμε κρίσεις φέτος, ξέρετε τι κάναμε. Χρησιμοποίησαμε ξενοδοχεία. Ανοίξαμε κάποια στιγμή 67 ξενοδοχεία, τα οποία έχουν κλείσει τώρα, και χρησιμοποίησαμε ξενοδοχεία. Υπάρχουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης, αλλά σε καμία περίπτωση τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης δεν πάμε προς τα πίσω. Δεν επιστρέφουμε στα σύνορα. Έχουμε λύσεις. Αν υπάρχει μια εξέγερση στα Γιάννα, θα βρεθεί ένα ξενοδοχείο στην Πρέβεζα. Ή θα βρεθεί η δομή της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν αυτοί οι σχεδιασμοί. Έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές κρίσεις μέσα στο 2020 και τις έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές χωρίς καν, αν θέλετε, να βγουν στη δημοσιότητα. Απόλυτα, απόλυτα κατανοητό. Κάτι είχε ρωτήσει ο Γιάννης πριν, αλλά στη ρήμη του λόγου έτσι και στην πορεία της συζήτησης δεν απαντήθηκε, να το επαναφέρω. Γνώριζαν οι τοπικοί παράγοντες, βουλευτές, δήμαρχος, κάτι για αυτή την πρόθεσή σας? Περιφερειάρχης. Είχα μιλήσει με τον δήμαρχο προεβδομάδων, είχα μιλήσει στη Βουλή, είχαμε μια επικοινωνία με τους βουλευτές, ότι υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του φυλακίου. Τις ακριβείς λεπτομέρειες τις περιέγραψα στις 4 Ιανουαρίου, όταν έκανα μία συζήτηση με τηλεδιάσκεψη με τον Περιφερειάρχη, με τον οποίο δεν είχα μιλήσει πριν, με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τους βουλευτές. Μετά την ανάπτυξη. Δηλαδή. Γνωρίζαν ότι υπήρχε σκέψη για την αναβάθμιση του φυλακίου και σας λέω, βλέπω και τα ψηφίσματα που μου έρχονται, την έννοια της αναβάθμισης, όλοι συμφωνούν. Και όλοι λένε ότι το φυλάκιο αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά, δεν έχει καν βιολογικό καθαρισμό. Με την υπάρχουσα δυναμικότητα όμως επισημαίνουν όλοι. Συγχωρέστε με. Με την υπάρχουσα δυναμικότητα την αναβάθμιση επισημαίνουν αυτό όλοι. Αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι η δυναμικότητα δεν είναι για να τη γεμίσουμε. Γιατί αν τη γεμίσουμε, αποτύχαμε να είναι διαθέσιμη. Τη δυναμικότητα τη θέλουμε. Αν με ρωτήσετε πόσο κόσμο υπολογίζω μέσα στο 2021 να είναι η μέση παραμονή στο φυλάκιο, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, με τον κίνδυνο μιας εκτίμησης, υπολογίζω να έχει 200-300 άτομα οποιαδήποτε μέρα στο φυλάκιο. Αλλά θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν τα άλλα 50 containers, πόσα είναι, τα οποία αν χρειαστεί να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λίγες μέρες σε μια έκτακτη κρίση. Που σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν υπήρχε το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θέλουμε να πετύχουμε. Δεν θέλουμε 1500 άτομα στο φυλάκιο. Δεν το χρειαζόμαστε. Και δεν βολεύει σε κάτι. Πιο πολύ βολεύει αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε κεντρικές δομές. Από άποψη διαχείρισης. Και αυτό θα κάνουμε. Αλλά θα το κάνουμε με ένα οργανωμένο τρόπο.
και όχι ο καθένας θα φεύγει μόνος του και θα εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτό που θυμάστε που γινόταν παλιά, εμφανιζόντουσαν στα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης, αυτοί που είχαν μπει από τον Εύρο και κοιμόντουσαν στις πλατείες της Θεσσαλονίκης. Στην Αριστοτέλη. Αυτό είναι επικίνδυνο. Τα είδαμε αυτά. Κύριε Υπουργέ, μια τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί φαντάζομαι ότι και η μέρα σας θα είναι φορτωμένη. Θέλω πολύ σημαντικό αυτή την επικοινωνία και όσο χρόνο θέλετε. Σας ευχαριστούμε τότε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω ποια θα είναι η στάση σας, αν παρόλες τις καλές προθέσεις που έχετε και το εξηγείτε και δεν πείσετε την τοπική κοινωνία, θα γίνει ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε, δυστυχώς υπάρχει μια αρνητική στάση στο μεταναστευτικό δικαιολογημένη. Και να σας πω κάτι, και πάρα πολλοί Δήμοι θέλω να σας πω σε όλη την Ελλάδα, έχουν ψηφίσει να μην παίρνουμε κόσμο από τον Εύρο και να τον πηγαίνουμε στους Δήμους τους. Και ξέρετε, δυστυχώς ή λογικό σε κάποιο βαθμό. Μια στιγμή. Αυτοί οι Δήμοι θέλουν τον Εύρο γεμάτο από το μουσουλμανικό μεταναστευτικό στοιχείο. Άρα δηλαδή πιθανόν θα δεχόντουσαν εύκολα αυτοί οι Δήμοι να μετακινηθεί πιο κοντά σε αυτούς το σύνορο αύριο μεθαύριο ενδεχόμενο. Αν ψάξετε μέσα το 2020 και ψάξετε στις αποφάσεις Δήμων, πάρα πολλοί Δήμοι, όλοι σχεδόν, είναι αρνητικοί στην μεταφορά προσφύγων και μεταναστών στον Δήμο τους. Δεν τους ενδιαφέρει και δεν το απαντάνε. Δεν τους τέθηκε αυτό το ερώτημα ποτέ. Αυτό το ερώτημα που λέτε είναι λίγο φιλοσοφικό. Υπάρχει μια αντίδραση και πολλές φορές θα μεταφέρουμε από τον Εύρο κόσμο και τον πάμε σε άλλες δομές. Έχουμε αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, θυμάστε και σε πολλές περιοχές, οι οποίοι δεν θέλουν αυτόν τον κόσμο. Δεν λένε να τους γυρίσει στον Εύρο, αλλά δεν θέλουν να πάνε και εκεί. Και αυτό είναι μια λογική αντίδραση. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι σε όλη την Ελλάδα να υπάρχει ένας ρεαλισμός, μια σοβαρότητα και να μπορέσουμε με νυφαλιότητα να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που έχουμε ως χώρα. Και στα νησιά, να σας πω την αλήθεια, δεν θέλουμε δομές. Και οι νησιώτες θέλουν όλοι να φεύγουν. Και στην υπηρετική Ελλάδα δεν θέλουν δομές. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι στην Θράκη, στον Εύρο, δεν κάνουμε δομή φιλοξενίας. Κάνουμε μία δομή πρώτης υποδοχής. Αν από εκεί και πέρα υπάρχει ένα καλύτερο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης, ας μας το πει κάποιος άλλος. Αν έχει η τοπική κοινωνία να αντιπροτείνει ένα καλύτερο τρόπο, αν υπάρξει μια κρίση, να την αντιμετωπίσει, ας φτιάξει ο Δήμος, αν θέλει, μια δημοτική δομή με 1000 κρεβάτια να τη διαχειρίζει το ίδιος. Ώστε αν γίνει μια κρίση, να το στείλουμε στο Δήμο. Δεν ξέρω. Ας μας προτείνει και ο Δήμος ή οι τοπικοί παράγοντες ποια είναι η εναλλακτική στην ανάγκη που υπάρχει για την προστασία του Εύρου σε μελλοντικά έκτακτα γεγονότα. Αλλά εγώ, αν μου επιτρέπετε, το θεωρώ ανεύθυνο από τη δικιά μου πλευρά να μην έχουμε σχεδιασμό. Και αν συμβεί κάτι στο μέλλον, που πιθανότατα εγώ θα έχω φύγει από το Υπουργείο, να λέω, α, δεν υπήρχε σχέδιο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα σοβαρό κράτος. Ένα σοβαρό κράτος πρέπει να μπορεί να σχεδιάζει για δύσκολες και μελλοντικές καταστάσεις. Όχι αφού συμβούνε, πριν συμβούνε. Και σας είπα ότι ήδη φέτος, τον Οκτώβριο του 2020, είχαμε ένα πολύ δύσκολο μήνα. Με 1030 αφήξεις. Κύριε Υπουργέ, για να το συνοψίσουμε και να σας αποδεσμεύσουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι εδώ της περιοχής συμφωνούν στη βελτίωση των συνθήκων, επιμένουν σε κλειστή δομή και όχι στην αύξηση της δυναμικότητας, και το πρόβλημα που βλέπω κι εγώ, ας πούμε, που συναναστρέφομαι με τον κόσμο, είναι τι θα γίνει αν αύριο ο Μηταράκης φύγει από το Υπουργείο, πώς θα αντιμετωπιστεί, αν θα υπάρχει κάποιος, ας πούμε, κάποια νομοθετική παρέμβαση που θα κλειδώνει αυτές τις συνθήκες για το φυλάκιο. Δεν είναι θέμα νομοθετικό και με αυτή τη λογική, αν αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει και η νομοθεσία. Άρα θα σας έλεγα να μην αλλάξει ποτέ η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, είναι η λύση. Αν θέλετε να πω και κάτι πολιτικό. Γιατί η Νέα Δημοκρατία. Από τον Εύρο δεν νομίζω ότι κινδύνευε η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει ποτέ από κυβέρνηση. Συγγνώμη. Από τον Εύρο λέω δεν κινδύνευε ποτέ η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει από κυβέρνηση. Άρα αυτό είναι μια λύση. Απ' την άλλη, επειδή όπως είπατε, ήδη συμφωνούμε 2 στα 3, συμφωνούμε στην ανάγκη αναβάθμιση και στη δημιουργία κλειστού ελεγχόμενου κέντρου με όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται ένα κλειστό κέντρο. Αλλά πρέπει να ξέρετε το εξής. Ένα κλειστό κέντρο θέλει περισσότερο χώρο ακόμα και για τους ίδιους που είναι σήμερα εδώ. Γιατί ένα κλειστό κέντρο απαιτεί και πολύ περισσότερο χώρο για την περίφραξη. Γιατί όταν έχει διπλή περίφραξη, με 6 μέτρα δρόμο ανάμεσα στις περιφράξεις, θέλει αρκετά στρέμματα μόνο η περίφραξη. Και από εκεί και πέρα, όταν θες να έχεις τον κόσμο μέσα στο διάστημα που παραμένει, πρέπει να έχεις παραπάνω τετραγωνικά μέτρα, αναδιαμένοντα για λόγους προφανείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα, ακόμα και να μην αυξήσεις τη χωρητικότητα, χρειάζεται περισσότερο χώρο για να γίνει η μετατροπή της δομής σε κλειστή. Το τρίτο ερώτημα λοιπόν που θέλει συζήτηση, και εγώ θα έρθω να το συζητήσω, είναι πώς αντιμετωπίζει ένα έκτακτο γεγονός.
Γιατί αν η απάντηση είναι αν έρθει ένα έκτακτο γεγονός, θα δούμε τότε τι θα κάνουμε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια υπεύθυνη πολιτική ασφαλείας. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ξεκάθαρο σχεδιασμός τι κάνουμε σε ένα έκτακτο γεγονός. Και αν η λύση δεν είναι η επέκταση του φυλακίου, αλλά είναι κάτι άλλο, ας μας το αντιπροτείνουν. Αλλά δεν μπορεί να είμαστε ακάλυπτοι σε αυτή την πιθανότητα που ξέρετε κάτι, μέσα στα χρόνια, ακόμα και μέσα στη χρονιά που πέρασε, συνέβη. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό ακριβώς τονίζουμε. Λοιπόν, να μου επιτρέπετε να αστειευτώ λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Χαίρομαι που η αντιμετώπιση πιθανών εξάκτων γεγονότων αρχίζει από το Υπουργείο σας, γιατί ξέρετε, σε τόσα και τόσα που θα μπορούσαμε να έχουμε σχεδιασμό, δεν τον είχαμε, έτσι, ας είναι οι φωτιές, ας είναι πλημμύρες, ας είναι χίλια δυο άλλα πράγματα. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε που λέει και ένα ανέκδοτο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν επιχτή, μην το πάρετε έτσι. Καλά είναι να υπάρχει σχεδιασμός πάντοτε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι σας περιμένουμε. Όταν είμαι στον Εύρο, ελπίζω να μας δοθεί και ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συζήτηση και διαζώσεις. Μακάρι οι συνθήκες να επιτρέψουν να σας έχουμε και στο στούντιο. Ναι, ακριβώς αυτό που και εμένα μου έχει λείψει τα ραδιοφωνικά στούντιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή σας ημέρα.